μετά το έχουμε το αποτέλεσμα σε λίγο, θα το μεταφέρουμε. Γιατί έχουμε και 1500. 1500 μέτρα των ανδρών, 12 αθλητές. Ανάμεσά τους φυσικά ο Ανδρέας Δημητράκης. Θα έχουμε την ευκαιρία να τους δούμε. Αυτή είναι κατά με τις συμμετοχές των αθλητών. Το Λάμπο Εστονός, Ζαϊζάν ο Ρουμάνος, Γλιέμπους ο Λιθουανός, Γιούρκεβιτς είναι ο Λετωνός, Έβερατ ο Ιρλανδός, ο Σμπίλεν ο Τούρκος που είναι και το μεγάλο φαβορί της κούρσας, ο Ντούμα για την Ολλανδία, ο Χάνες για το Βέλγιο, ο Στράσερ, Ελβετία, Ανδρέας Δημητράκης για την Ελλάδα, Ρόλιμο ο Πορτογάλος και ο Λούσα, ένα ακόμη μεγάλο όνομα για την Τσεχία, βρίσκεται εδώ στο Ηράκλειο στην κούρσα των 1500 μέτρων. Και ξεκίνησαν οι 1500άριδες. Ανάμεσά τους είπαμε είναι ο Ανδρέας Δημητράκης, θα προσπαθήσει να κάνει ότι καλύτερο. Ήταν τρίτος το 2014 την περσή χρονιά στο Ταλίν. Τερματίζουν σε χρόνο 3.51.74, στα 25 του χρόνια έχει 3.39.32, 3.46.95 την φετινή χρονιά. Καλύτερος όλων είναι ο Ιάμ Τανούι Όσμπιλεν. Τρέχει για την Τουρκία, τον βλέπουμε εδώ, ένας Κενιάτης. Ένα Κενιάτη προπονητή, τον Πάτρικ Σάνγκ. Έγινε Τούρκος από το 2011 με πολύ μεγάλη διαφορά από τα πρώτα μέτρα. Φεύγει για να οδηγήσει την κούρσα και φυσικά να κερδίσει την πρώτη θέση για την ομάδα της Τουρκίας, που η Τουρκία έχει έρθει εδώ με δυνατά ονόματα Περικλής στους δρόμους αντοχής. Είναι εκθέσεις, όπως συνηθίζει. Ναι, ακολουθεί αυτή την τακτική των μετεγγραφών εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και έχει γεμίσει σε πολλές περιπτώσεις αυτά τα αγωνίσματα με αθλητές και αθλήτρες από την Αφρική αλλά και από τις χώρες του κόλπου. Και αυτό φυσικά έχει φέρει ένα αποτέλεσμα, αν και η Τουρκία δεν είναι όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια που είχε αυτή την έκρηξη. Το βλέπουμε λοιπόν. Όλα τα προβλήματα που αντιμετώπισε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά εξακολουθεί πάντως και τροφοδοτείται από τέτοιους αθλητές. Έτσι ακριβώς. Στην πρώτη θέση με μεγάλη διαφορά 25χρονος William Bibo Tanui, όπως ήταν όταν έτρεχε με τα χρώματα της Κένιας. Δεύτερο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου το 2012. Ασημένιο στο Γκέντεμπορκ και στην Πράγα στο Ευρωπαϊκό Κλειστού. Πρώτος στα 800 και στα 1500 στους μεσογειακούς αγώνες το 2013. Έχοντας κιόλας κρατήσει και το ρεκόρ στο μίλι από την ηλικία των εφήβων. Καταπληκτικός ο Όσμπιλεν. Εντάξει, τη διαφορά έχει πάρει από τους υπόλοιπους αθλητές. Ο Τσέχος ο Γιάκομ Χολούσα. 27χρονος, έχει 3.35.26, ατομικό 3.35.98, καλός ο χρόνος φετινό, κοντά στο ρεκόρ του. Χρυσό μετάλλιο στην Πράγα, λίγες μήνες νωρίτερο το Μάρτιο, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου στα 1500. Ένας αθλητής που είχε ξεκινήσει από 400, 800 και κατέληξε να τρέχει 1500. Και μάλιστα κερδίσει κιόλας. Είδαμε και το καμπανάκι για τον Όσμπιλεν που είναι στην πρώτη θέση. Στην δεύτερη έρχεται ο Βέλγος, ο 23χρονος, ο οποίος έχει 3.35.95 φετινό ατομικό χρόνο. Ένας 1500 που τρέχει και ανώμαλο δρόμο εδώ στην δεύτερη θέση, πίσω από τον Όσμπιλεν που βλέπουμε εδώ από την αρχή της κούρσας, βρίσκεται στο κεφάλι της κούρσας και φυσικά πάει και για την πρώτη θέση. Να δούμε και σε τι χρόνο θα τερματίσει, καθώς το ρεκόρ των αγώνων είναι 3.37.74 από τον Χολούσα που έκανε πέρσι το 2014 στην σούπερ κατηγορία το Brown Bike. Να δούμε, έτσι όπως όλα δείχνουν, πάει να κάνει αυτό το χρόνο. Να δούμε, πώς βλέπει την πρώτη θέση, 3.35.36.37 3.38.04 κοντά τον χρόνο. Είδαμε τον Χολούσα στην δεύτερη θέση. Ο Βέλγος έμεινε στην τρίτη. Πέμπτος
Ο Ανδρέας Δημητράκης. Πολύ καλή εμφάνιση από τον Έλληνα πρωταθλητή που έμεινε κοντά στο δεύτερο γκρουπ ουσιαστικά των αθλητών που ακολουθούσαν τον αθλητή που βλέπουμε εδώ. Η φασαρία που ακούγεται είναι για την Βούλα Παπαχρήστου, η οποία έκανε την προσπάθειά της στο τριπλούν, πιθανόν και την καλύτερη της μέχρι τώρα. Θα περιμένουμε να δούμε και πώς θα δει, καθώς λέμε... Είναι κοντά στα 14, ίσως λίγο κάτω, αλλά εν πάση περιπτώσει θα δούμε το αποτέλεσμα της Παπαχρήστου που την δρεώνει στην πρώτη θέση. Το χάρηκε περισσότερο και η ίδια, άλλωστε. Ο κόσμος εδώ στο Ηράκλειο στις κερκίδες είναι αρκετός. Έχουν έρθει εδώ φυσικά για να θαυμάσουν από κοντά και να χειροκροτήσουν τις προσπάθειες των